Πολίτες της Αρκαδίας, δεν έχει προηγούμενο η σημερινή σας παρουσία. Δεν έχει προηγούμενο η σημερινή σας παρουσία και η εμπιστοσύνη σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το μεγάλο μήνυμα νίκης. Σήμερα, εδώ από την Τρίπολη, από την Αρκαδία, για μια μεγάλη νίκη της νέας Πελοποννήσου και του Πέτρου Τατούλη από την πρώτη Κυριακή. Είμαστε εδώ, εμείς και εσείς, χωρίς κανέναν άλλον, χωρίς παράγοντες, χωρίς κομματάρχες, χωρίς μεσάζοντες. Σε μία σχέση αληθινή, σε μία σχέση που χτίζεται μέρα με την ημέρα και παραμένει δυνατή. Αυτή τη φορά η νέα Πελοπόννησος είναι περισσότερο ισχυρή, ενωμένη από ποτέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχει προηγούμενο η προσέλευσή σας. Το πνευματικό κέντρο είναι πολύ μικρό. Και το ισόγειο και ο πρωτοσόροφος και έξω από το κέντρο είναι συγκλονιστική αυτή η παρουσία σας. Πέτρος Τατούλης έγινε ένας περιφερειάρχης, ο οποίος την ίδια χρονική στιγμή ήταν και Αρκάς και Λάκωνας και Μεσίνιος και Κορίνθιος και Αρμονιδέας. Και όλοι μαζί αποκτήσαμε πελοποννησιακή συνείδηση και αγαπήσαμε τον τόπο μας περισσότερο από ποτέ. Ξεκινήσαμε το 2010. Εμπνευστήκαμε από τον Πέτρο Τατούλη, ο οποίος αποφάσισε τότε μέσα στη βαθιά κρίση να προχωρήσει με ένα τολμηρό πολιτικό εγχείρημα. Να συνενώσει ανθρώπους, στελέχη από διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις. Και τα καταφέραμε. Το 2010 είχαμε μια μεγάλη νίκη. Το 2014 μια μεγαλύτερη. Και το 2019 θα έχουμε τη μεγαλύτερη νίκη. Καλώς το βήμα, το σημερινό και αυριανό Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Πέτρο Τατούλη. Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες μου, αγαπημένοι μου Αρκάδες, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την εντυπωσιακή υποδοχή. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή τη μεγάλη δύναμη που μου δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Σας εξομολογούμε. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας αγαπώ το ίδιο και περισσότερο. Είναι να νοιάζουμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά για τα μικρά ή μεγάλα σας προβλήματα. Για τα προβλήματα τα προσωπικά σας, για τα προβλήματα τα οικογενειακά σας. Γιατί εδώ όλοι πλέον όλα αυτά τα χρόνια μάθαμε να είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Μια δυνατή οικογένεια, μια ισχυρή οικογένεια. Πραγματικά, με έχετε συγκλονίσει και δεν σας κρύβω ότι σήμερα νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη σε όλους εσάς που τόσα χρόνια πορευτήκαμε μαζί. Μεγαλώσαμε μαζί τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, που τα έχω δει να γεννιούνται, να μεγαλώνουν, τους γονείς μας που τους αποχαιρετήσαμε μαζί. Όλα αυτά οι στιγμές που ζήσαμε και με συνοδεύουν πάντοτε. Όλοι εσείς
Είστε η μεγάλη μου οικογένεια. Εσείς είστε η μεγάλη μου δύναμη. Από τη δική σας αγάπη πάντοτε εμπνέομαι και αυτή είναι και ο οδηγός μου όπου κι αν βρεθώ. Ευχαριστώ λοιπόν για την προτερή σας παρουσία εδώ, στην πιο μεγάλη μας μάχη, τη δική μας μάχη, την κοινή μας μάχη, σε αυτή τη συγκλονιστική, μεγαλειώδη συγκέντρωση που αποτελεί μήνυμα νίκης, μήνυμα υπεροχής, αλλά και μήνυμα αυστηρής εντολής να συνεχίσουμε το έργο μας, την κοινή μας διαδρομή, να πάμε την Αρκαδία, την Πελοπόννησο, ακόμα πιο ψηλά. Αυτή την εντολή δεσμεύομαι προσωπικά να την τηρήσουμε. Φίλες και φίλοι μου, από την Κόρινθο, το Άργος, τη Σπάρτη, χθες από την Καλαμάτα και σήμερα στην Τρίπολη, στην δική μας πατρίδα, ο λαός της Πελοποννήσου από κάθε γωνιά έχει ήδη μιλήσει με φωνή βροντερή και η δική σας φωνή, η φωνή των Αρκάδων είναι πάντα η πιο δυνατή, διασκορπισμένη σε όλη την Πελοπόννησο, σε όλο τον κόσμο. Από σήμερα λοιπόν ξεκινάει η μεγάλη μας νίκη. Έχει γυρίσει σελίδα. Ανήκει και μόνο να ανήκει στους πολίτες της, σε εσάς, σε όλους εσάς που στηρίξατε την πατρίδα στην πλάτη σας στις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας. Σε εσάς, τους ελευθερόφρονες Αρκάδες, σε εσάς και τον άδωρο και ακομάτιστο πατριωτισμό μας. Σε εσάς που είστε η μόνη, η πιο ισχυρή, η πιο διαχρονική μου δύναμη. Εσείς που είστε το δικό μου χρίσμα, το μόνο χρίσμα. Φίλες και φίλοι, η Πελοπόννησος, η Ελλάδα, η Ευρώπη βρίσκονται μπροστά σε δύσκολες επιλογές που θα αποτελέσουν ιστορικά ολόσημα. Η πατρίδα μας βγαίνει από την πιο ακραία περιπέτεια που έζησε τα τελευταία 50 χρόνια. Με τσακισμένη την παραγωγική της τάξη, με γονατισμένη την μισθωτή εργασία, με την επιχειρηματικότητα να στενάζει από την υπέροχη φορολογία, με το φιστωτικό μας σύστημα να έχει κλείσει την κάνουλα της ρευστότητας. Με τα παιδιά μας να αναζητούν το μέλλον τους σε άλλες ξένες πατρίδες. Και ακόμα χειρότερα, με διαλυμένους τους θεσμούς, διαλυμένα τα πολιτικά κόμματα. Και δεν αναφέρομαι σε καμία περίπτωση στα ποσοστά αποδοχής των πολιτικών κομμάτων. Μιλάω για την αξιοπιστία, για τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τον πολίτη, για το σεβασμό στο δημόσιο λόγο, για την αξιοπρέπεια στην πολιτική αντιπαράθεση. Και αυτή η αγωνία δεν είναι ασφαλώς για τους πολιτικούς και την επιβίωσή τους. Είναι η αγωνία μου για τη δημοκρατία, γιατί χωρίς ισχυρά πολιτικά κόμματα τα θεμέλια της δημοκρατίας χτίζουν. Την ίδια λοιπόν ώρα που η Ευρώπη αναζητά ένα αγωνίως να χτίσει την επόμενη μέρα της, υπό την απειλή του λαϊκισμού, αλλά και του εθνομηδενισμού, να βρει μια νέα ταυτότητα που θα δημιουργεί ευημερία για τον πολίτη, ασφάλεια για το μέλλον, αισιοδοξία για την οικονομία και κυρίως τον τόπο που οι πολιτικές αποφάσεις θα βλέπουν μπροστά από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν θα ακολουθούν ως συνδρομένοι ουραγοί τους νέους μηχανισμούς που θα αναδιανέουν τον πλούτο των κρατών και θα θωρακίζουν το κοινωνικό κράτος. Γιατί τα έθνη αποτελούνται από λαούς και όχι από απρόσωπους πληθυσμούς. Γιατί στην Ευρώπη, σε όλη την ιστορία της Ευρώπης, συναντιόνται οι ιστορίες των χωρών για να δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο
Μελετήκετε τον ίδιο τον άνθρωπο και όχι τους αριθμούς. Και τα λέω. Για να γίνει η μάχη γιορτή και ο αγώνας να γίνει νίκη. Ελάτε λοιπόν να ζήσουμε μαζί τη νίκη για μια αυτοδύναμη Πελοπόννησο, για μια δυνατή Αρχαντία, για μια δυνατή Μεσσηνία, για μια δυνατή Πολιτεία. Στις 26 λοιπόν του Μάη, με μια μεγάλη νίκη από την πρώτη Κυριακή. Ασφαλώς και καταλαβαίνετε, όχι για πολλές φορές με έχετε συγκλονίσει. Thank you.
αξίες μου και την αγάπη για τον τόπο μου. Όλα αυτά που μου έμαθε ο παππούς μου και η γιαγιά μου, ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Δεν κρύφτηκα ποτέ σε διαδρόμους. Δεν μπήκα ποτέ στον κόσμο να επισκέπτομαι στους σκοτεινούς διαδρόμους. Δεν ψιθύρισα πίσω από κλειστές πόρτες και δεν γονάτισα ποτέ. Στάθηκα πάνω... Αμφισβήτησα και πάλεψα. Συγκρούστηκα με ηγεσίες όταν ήταν πολύ δυνατές. Νοοτροπίες και κατεστημένα. Δεν ζήτησα και δεν πήρα χρήσματα. Και οι μόνες δεσμεύσεις που ανέλαβα ήταν απέναντί σας. Με καθαρά χέρια και αληθινές τίμιες κουβέντες, με σκληρή δουλειά και έργο που δεν έχει το δικό μου όνομα, αλλά έχει και έχει μόνο τα δικά σας πρόσωπα. Σε αυτό τον αγώνα συναντήσαμε στεναρές αντιστάσεις. Συναντήσαμε ορκισμένους εχθρούς, όχι εχθρούς προσωπικά δικούς μας, αλλά εχθρούς της Πελοποννήσου, της Αρκαδίας, εχθρούς της Προόδου, κάποιους λίγους που ό,τι δεν ελέγχουν και δεν τους αποφέρει ωφέλη, τον σνοπάρουν και τον πολεμάνε. Κάποιους λίγους που ό,τι δεν αντιλαμβάνονται, το ηρωνεύονται και το αποστρέφονται. Κάποιους λίγους που με λαϊκισμό, προπαγάνδα και fake news νομίζουν ότι μπορούν να ντύσουν την Πελοπόννησο με τη δική τους μιζέρια, να επιβάλλουν το δικό τους μοντέλο στο δημόσιο διάλογο, του μηδενισμού και του τίποτα, αυτούς που επιδιώκουν εδώ και πολλά χρόνια να μητρύνουν την Πελοπόννησο για να την φέρουν στα δικά τους μέρκα. Και τους λέω σήμερα εδώ από την Τρίπολη δύο μόνο κουβέντες, όχι αυτά εδώ στην Πελοπόννησο και ακόμη πιο δυνατά. Αυτά λοιπόν μέχρι εδώ.